Ουσιαστικά υποστήριξε ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές πάνω στην άποψη της παιδείας, ουσιαστικά από το πώς το περνάει το σχολείο και το τι βάση δίνει σε αυτό, επειδή θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ουσιαστικά παίρνουμε απλά ξερές γνώσεις και δεν κοιτάμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος το μαθητή. Όχι όλοι οι καθηγητές, δεν κατηγορούμε τους πάντες. Απλά υπάρχει αυτή η νεοτροπία του θα σου μάθω αυτό και θα στα βάλει λίγο πολύ στο κεφάλι σου. Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά πρέπει να κοιτάμε και άλλα πράγματα. Και το πιο βασικό είναι να είμαστε ουσιαστικά καλοί άνθρωποι, να βρούμε κάτι που αγαπάμε παρά μόνο να ξέρουμε μαθηματικά για να γράψουμε μια καλή έκθεση. Πώς χαρακτηρίζεις το θέμα? Θεωρώ ότι οι περισσότεροι, όλοι βασικά έχουμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό, οπότε δεν το θεωρώ δύσκολο και θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετές φορές, είτε μεταξύ μαθητών σε συζητήσεις δικές μας, είτε μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Καθηγητές σίγουρα θα το έχουμε συζητήσει δίσκολο. Άγχος σήμερα? Εντάξει, καλά, φυσιολογικά. Τι θέλεις να ασχοληθείς, τι αρέσει? Με τη μουσική. Γύρισε προς τα εκεί. Γύρισε προς τα εκεί, μην κοιτάς εμένα, μίλα. Κυνηγά ουσιαστικά, ναι, το κυνηγάω μέσα των Πανελληνίων. Απλά είπα να το δοκιμάσω και αυτό. Αλλά ουσιαστικά με τη μουσική θέλω να ασχοληθώ. Αυτό είναι ο στόχος μου. Στο πανεπιστήμιο δεν θες να περάσεις δηλαδή? Θα με ενδιαφέρε πολύ περισσότερο το να μπω σε κάποιο πανεπιστήμιο, να περάσω βασικά κάπου έξω, εκτός Ελλάδας. Για ποιο λόγο? Επειδή πολύ καλύτερες προδιαγραφές, πολύ καλύτερα τα πανεπιστήμια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της μουσικής, που εντάξει, όπως και να έχεις στην Ελλάδα, είμαστε λίγο πίσω. Παίζεις κάποιο όργανο? Ναι. Τι παίζεις? Κιθάρα και λίγο πιάνο και λίγο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.